Να καλησπερίσουμε την κυρία Μαρία Τσιμπλακάκη. Καλησπέρα σας. Είναι εθελόντρια μητέρα. Ασχολείστε με την προώθηση του θυλασμού. Στο πλαίσιο του εορτασμού βέβαια της Παγκόσμιας Εβδομάδας Θυλασμού. Ναι, αυτή η πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου πάντα είναι η εβδομάδα γιορτής θυλασμού στο Ηράκλειο, οπότε και πάντα την πρώτη Κυριακή γίνεται μια γιορτή στην πόλη μας. Mm-hmm. Είμαστε από την ομάδα του Facebook Εθελόντριες Μητέρες, από την ομάδα Μητρικού Θυλασμού Ηρακλείου. Έχουμε δημιουργήσει αυτή την ομάδα για να βοηθήσουμε τις μητέρες όσο μπορούμε σύμφωνα με την εμπειρία μας, ώστε να καταφέρουμε αυτόν τον αποκλειστικό θυλασμό, γιατί στις μέρες μας υπάρχει γενικά λίγο μια ιστορία όσον αφορά το θυλασμό. Δεν προωθείται σωστά ο μητρικός θυλασμός, με αποτέλεσμα πολλές μητέρες να μην καταφέρουν να θυλάσουν για αρκετό καιρό το παιδί τους. Ή να μην το θυλάζουν καθόλου, ε? Ναι, ή να μην το θυλάζουν καθόλου, γιατί γενικώς επικρατεί αυτή η ιστορία το «δεν έχω γάλα, δεν έχω γάλα, δεν έχω γάλα», ενώ πραγματικά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το γάλα υπάρχει, όλες οι μανούλες έχουμε γάλα. Για να μην υπάρχει γάλα πρέπει να υπάρχει κάποιος πολύ σοβαρός ιατρικός λόγος, που είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Όσο θυλάζει το μωρό, τόσο κατεβαίνει το γάλα. Απλά ο θυλασμός είναι λίγο κουραστικός, γιατί το μωρό μπορεί να θυλάζει και μία ώρα, μπορεί να θυλάζει και δύο ώρες, μπορεί να θυλάζει και τρεις ώρες, ειδικά στην αρχή. Ναι. Οπότε εκεί είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Αυτό προσπαθούμε και εμείς να εξηγήσουμε, ότι αυτές οι ώρες θυλασμού δεν είναι μόνο ότι το παιδί απλά δεν χορταίνει, ζητά τη μανούλα του. Γι' αυτό και είναι αυτός ο πολύ ωραίος θυλασμός στην αρχή. Πολλές μητέρες δεν αντέχουν και τα παρατάνε, πολλές μητέρες ακούνε λάθος οδηγίες μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον κτλ. Οπότε αυτό προσπαθούμε και εμείς να περάσουμε, ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Εντάξει, θα καταφέρνουμε πάνω κάτω. Πείτε μου. Επειδή υπάρχει έτσι αυτό το... η διάθεση από μητέρες που έχουν θυλάσει τα τελευταία χρόνια να κατευθύνουν τις νέες μητέρες προς αυτή την πρακτική. Υπάρχει μάλιστα και ο Σύνδεσμος Θυλασμού Ελλάδος. Μάλιστα, είναι ο Σύνδεσμος Θυλασμού Αλαλή που έχουμε και εμείς στην ομάδα μας, την κυρία Βίκη Μπαζούλα Παπαδάκη. Που δίνουν συμβουλές, να πούμε για όσες μητέρες τα ενδιαφέροντα. Είναι εθελόντριες μητέρες και αυτές, οι οποίες όμως έχουν πιστοποίηση, είναι σύμβουλοι θυλασμού, έχουν πιστοποίηση στο θυλασμό. Αν δούμε ότι για κάποιο λόγο το παιδί μας πληγώνει, ας πούμε, στυλές χωρίς να υπάρχει ιατρός λόγος, ότι το παιδί δεν ξεκολλάει με τίποτα από το στήθος, όταν βλέπουμε ότι το παιδί απλά μπορεί να μην χορταίνει, καταλαβαίνουμε από τις πάνες αν ένα μωρό χορταίνει. Αν δυσκολευόμαστε αρκετά, απευθυνόμαστε στο αυτό το σύνδεσμο για να μας βοηθήσει. Επειδή έχουμε την εικόνα παλιότερα, βέβαια τα πιο παλιά χρόνια που δεν ήταν και άλλες οι εποχές και άλλες οι συνθήκες, και μπορεί βέβαια να φυλάζανε και 20 χρόνια συνεχόμενα τότε. Ναι. Ενώ στις δικές μας εποχές δεν έχουν απλά γάλα. Αυτό δεν γίνεται. Ο άνθρωπος είναι γεννημένος για να φυλάσει το παιδί του. Η Ελλάδα είναι γεννημένη για να φυλάσει το μασχαράκι της. Έτσι πάει. Ναι. Όσο φυλάζει, φύση, το παιδί το γάλα. Η φύση, ναι. Η φύση έχει δώσει τις κατευθύνσεις της, η αλήθεια είναι. Βλέπουμε όμως ότι κοιτάζοντας παλιότερα, αυτό ήταν η συνήθις πρακτική, έτσι, των γυναικών ή και αυτές που είχαν κάποιο πρόβλημα. Έχουμε ακούσει ιστορίες που έδιναν τα μωρά τους σε άλλες γυναίκες για να τα θυλάσουν. Δηλαδή ο θυλασμός ήταν η μόνη, είναι καθημερινότητα, η καθημερινότητα. Κάτι πολιτικό. Ακριβώς. Τώρα, ναι, τώρα δεν. Ίσως επειδή τα χρόνια έχουν εξελιχθεί και υπάρχουν και πιο πονηρά μυαλά, το βλέπουν τελείως διαφορετικό. Mm-hmm. Και αυτό το κομμάτι προσπαθούμε. Δηλαδή προσπαθούμε να συμβουλεύουμε τις μητέρες να μην κρύβονται όταν φυλάζουν, να είμαστε λίγο διακριτικές, αλλά να μην κρυβόμαστε. Δεν κάνουμε κάτι το οποίο πρέπει να κρυστούμε.
Ούτε η αλήθεια είναι πως είναι μια πολύ τρυφερή εικόνα. Είναι μια κύριε πολύ Τσιμπλακάκη. Και... πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ναι. Νομίζω ότι όποιος τη δει πονηρά πρώτον ή δει ότι τι κάνει αυτή η γυναίκα, είναι, δεν το συζητάμε τώρα. Είναι δυστυχώς τα ποσοστά αποκλειστικού θυλασμού πολύ χαμηλά στη χώρα μας. Δηλαδή αυτό είδα εγώ ψάχνοντας έτσι κάποια στοιχεία. Δυστυχώς έτσι. Είναι αυτό που προσπαθούμε να επαναφέρουμε ξανά τον θυλασμό, να ανέβουν λίγα τα ποσοστά, να δώσουμε να καταλάβουμε. Να καταλάβουν οι γυναίκες ότι όσο θυλάζει το παιδί, τόσο κατεβαίνει το γάλα. Αυτό είναι το παν. Αυτό είναι το παν. Σταματάει συνήθως τις περισσότερες 40 μέρες. Γιατί δεν το βάζουμε στο θυλάζει πλήθος. Μπαίνουν σε αυτό το τρυπάκι του εύκολου μπουκαλιού, της εύκολης ροής, μαθαίνει το μωρό και μετά το μωρό δεν θέλει να κάτσει το στήθος. Είναι πολύ φυσιολογικό γιατί θέλει και ένα κόπο για να κατέβει το γάλα, να επιπυλήσει το μωρό. Δεν είναι το ίδιο με το μπουκάλι που κάθε το μωρό και του κατεβαίνει αμέσως. Ναι. Οπότε έτσι την παθαίνουν όλες. Έτσι πήγαμε να την πάθουμε και εμείς στην αρχή. Γι' αυτό έχουμε και μια άλλη εμπειρία. Γιατί όλες στην αρχή δυσκολευτήκαμε. Και... όλες μπήκαμε στο. Και εγώ μπήκα στον πειρασμό και έδωσα στο πρώτο μου παιδί στην αρχή μπουκάλι. Γιατί πιστεύω ότι δεν χόρτωνε. Και όμως δεν ήταν έτσι. Γιατί και εγώ την ομάδα αυτή αργότερα. Με βάλε μια φίλη μου στην ομάδα, έμαθα κι εγώ από εκεί από άλλες μητέρες και αυτό προσπαθώ να κάνω τώρα κι εγώ στις άλλες μητέρες. Έχω τώρα δύο παιδιά, το ένα 3,5, το άλλο 9 μηνών. Το 9 μηνών θυλάζει αποκλειστικά, το 3,5 χρονών πότε θέλει και αυτό να θυλάζει, επειδή κάπως δουλεύει το πιο μικρό. Υπάρχει ένα όριο, κυρία Τσιμπλακάκη, στο μέχρι πόσο... σε ποια ηλικία το παιδί θα πρέπει να σταματήσει το θυλασμό? Όριο. Ας πούμε ότι δεν υπάρχει κάποιο όριο. Ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι τα 7 έτη. Στην Ελλάδα βέβαια είναι πάρα πολύ μικρά, είναι γύρω στα 3,5. Απλά όταν θυλάζεις τα αποκλειστικά, χωρίς περιορισμούς, σκέφτεσαι και λες ότι το παιδί σου θα πίνει το δικό σου γάλα, οπότε αυτό θέλει να σταματήσει. Οπότε μπορεί και 3,5, μπορεί και 4, μπορεί και 5. Όταν κάποια μητέρα το αποφασίζει, είναι και πολλές που λένε στα 2 χρόνια εγώ δεν θέλω να θυλάσω άλλο. Ναι. Πάντως, εντάξει, τα 2 χρόνια είναι ένα ικανό διάστημα. Δηλαδή σε σχέση με το καθόλου ή με το κάποιους λίγους μήνες, είναι θετικό. Είναι πολύ θετικό αυτό για όποια μπορέσει, όποια μητέρα. Γιατί θα μου πείτε και παλιότερα οι γυναίκες δεν είχαν δουλειές, ίσως ήταν και πιο σκληρές οι δουλειές και οι αγροτικές. Και έξω, σε σχέση με τη σημερινή ζωή βέβαια που υπαγορεύει και άλλα θέματα. Απλά τότε δεν υπήρχαν οι ευκολίες και αναγκαστικά... Ναι, δεν υπήρχαν και λύσεις. Τώρα, ναι, τώρα υπάρχουν οι ευκολίες του, ας πούμε, να αφήσω το παιδί στη γιαγιά να πάω μια βόλτα. Οπότε είναι η μεγαλύτερη ευκολία τη μαμά να του δώσει η γιαγιά ένα μπουκάλι, να σας το πω και έτσι. Πολλές μητέρες το σκέφτονται έτσι. Ναι. Δεν το συζητάμε βέβαια για τα ωφέλη του μητρικού θυλασμού. Εννοείται, την ποιότητα δηλαδή που υπάρχει. Είναι πολύ περισσότερα. Συγκεκριμένα αυτή την περίοδο που είναι... Συγγνώμη, αλλά έχω το ακόμα μεγάλο και το μικρό, ναι, δεν είναι πολύ ωραία με το θέμα, κυρία Τσιμπλακάκη. Λοιπόν, δυστυχώς δεν μπορώ να έχω πολύ χρόνο ακόμα. Θα ολοκληρώσουμε γιατί έχετε το μωρό. Ναι. Την Κυριακή είναι η γιορτή στη Λόντζια, εκεί στο Δημαρχείο, εδώ στο Ηράκλειο. Ξεκινάει 11 η ώρα η γιορτή. Έχουμε φτιάξει διάφορα δωράκια εκεί να δίνουμε στις θυλάζουν μητέρες και εμείς. Θα έχουμε έντυπα για να ενημερώσουμε. Θα υπάρχουν εκεί και σύμβουλοι θυλασμού. Θα κάνουμε διάφορα παιχνίδια για τα παιδιά. Θα έχει μουσικοκινητική για να χορέψουμε. Θα χορέψουμε και ζούμπα μαζί με τα παιδάκια μέσα στο μάρτυπο. Θα υπάρχουν και διάφοροι κλόουν που θα παίζουν με τα παιδιά. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Να έρθει ο κόσμος. Πολύ τρυφερές εικόνες θα είναι. Εμείς αποδεσμεύοντάς σας. Φωτογραφίες. Πολύ ωραία. Αποδεσμεύοντάς σας, κυρία Τσιμπλακάκη, είναι να περάσει το μήνυμα αυτό για τα ωφέλη του θυλασμού και της μητρότητας. Θα χαρούμε πολύ να έρχονται όσες περισσότερες μητέρες ή μέλους της μητέρες. Και να λύσετε απορίες. Ναι, βεβαίως. Και να λύσετε απορίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία ευχόμαστε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Γεια σας.